Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είναι τελείως διαφορετικό βίντεο και το σημερινό. Πριν από κάποια βίντεο σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας δείξω και τον χώρο στο Κρυονέρι. Σας είχα δείξει τα κεντρικά μας γραφεία της Nutripass στο Μαρούς, οπότε σήμερα έφτασε η στιγμή και η πολύ αναμενόμενη ημέρα για να σας δείξω τα γραφεία μας και στο Κρυονέρι, και εδώ αναλαμβάνουμε άτομα και από κοντά αλλά και online. Δυστυχώς σήμερα δεν έχω το τζίμπαλ μαζί μου, οπότε λίγο η λήψη θα είναι σχετικά, θα κουνιέται λίγο, θα βλέπετε αρκετά εμένα και θα γυρίζω λίγο την οθόνη για να δείχνω τους υπόλοιπους χώρους. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε και τα κεντρικά μας γραφεία στο Κρυονέρι. Θα σας πάρω μαζί μου, θα σας ξεναγήσω, οπότε μείνετε μαζί μου σε όλο το βίντεο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο κεντρικό γραφείο στο Κρυονέρι. Θα σηκωθώ λίγο την καρέκλα, με βλέπεις με αθλητική αμφίεση γιατί πιο μετά θα έχω πέρσον, οπότε ξέκλεψα λίγο χρόνο για να βγάλω αυτό το βίντεο. Θα πάω λίγο σχετικά μακριά. Εδώ είναι η είσοδος για το γραφείο, όπου έχουμε αντίστοιχα λιπομετρητή. Την Tanita RD545 έχει δύο συχνότητες. Είναι ένα κλικ κάτω στις συχνότητες από την Tanita MC780 που σου είχα δείξει στο Μαρούσι. Και σιγά σιγά θα μετακινηθώ και στους υπόλοιπους χώρους. Από εδώ πίσω μου είναι είσοδος, έξω SkyOGGKOS, οπότε δεν τολμάω να ανοίξω γιατί είναι full air-condition εδώ μέσα. Και συνεχίζουμε, εδώ η πορτόλα που βλέπεις, σιγά σιγά θα είναι ο χώρος της εκγύμνασης. Είναι ο χώρος που πονάνει περισσότεροι, οπότε μπαίνουμε μέσα στο μικρό και ταπεινό γυμναστηριάκι μας. Εδώ γίνονται κάποια αντίστοιχα personal και semi-personal σε μικρά γκρουπάκια 2 max 3 ατόμων. Έχουμε αντίστοιχα TRX, Bosu, Equalizer. Εδώ καθρέφτες, οπότε βλέπεις και το βάθος. Αν γυρίσω από εδώ θα δεις και τους υπόλοιπους χώρους που θα πάμε ευθύς αμέσως. Άρα κατευθύνομαι σιγά σιγά προς τον χώρο αναμονής, όπου είναι όπως τον βλέπεις εδώ πέρα. Τονίζω ότι τώρα ξέρω με την κάμερα θα είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις τον χώρο ολόκληρο. Εδώ και το αγαπημένο μου σημείο είναι αυτός εδώ ο τείχος, όπου έχει αρκετά μηνυματάκια. Η coaching φιλοσοφία έχει να κάνει και με αυτόν τον τείχο. Είναι το πρώτο σημείο που παρακολουθούν περισσότερο που μπαίνουν στο γραφείο του Κρυονερίου. Και συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους χώρους. Εδώ διάδρομος. Εντάξει, εδώ το μεγάλο και ευρύ χωρομπάνιο μας. Και αντίστοιχα συνεχίζουμε και στο μέσα δωμάτιο, όπου και εδώ έχουμε ένα αντίστοιχο γραφείο. Εδώ γίνονται και αρκετές συνεδρίες coaching. Όπως βλέπεις εδώ, δεν έχουμε ζυγαριά ακόμα σε αυτό το γραφείο, αλλά γίνονται και εδώ αντίστοιχα συνεδρίες. Και πάμε να συνεχίσουμε και να σας φέρω στο αρχικό σημείο για να καταλάβετε λίγο την όλη δομή. Αυτό ήταν, δεν είχα παραπάνω να σας δείξω. Είναι γύρω στα 100 κάτι τετραγωνικά. Πάμε ξανά στην αίθουσα αναμονής και πίσω, μην πέσω κιόλας, με βηματάκια στο κεντρικό γραφείο. Αυτό ήταν ο χώρος του Κρυονερίου. Πιστεύω να μην ζαλιστήκατε, να μην σας ζάλισα με τα πολλά κουνήματα που μπορεί να έχει η κάμερα. Είναι τα γραφεία μας στο Κρυονέριο, που εδώ εξυπηρετούμε στα υπερβόρεια προάστια Αττικής αλλά και στα βόρεια προάστια. Προφανώς άτομα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν στο γραφείο στο Κρυονέριο μπορούν να εξυπηρετηθούν είτε online είτε στα γραφεία μας στο Μαρούσι είτε στους Αμπελοκήπους, που είναι το πιο κεντρικό μας σημείο. Και αντίστοιχα να κάνουν τις μετρήσεις τους, να επιλέξουν ένα πρόγραμμα και να τους καθοδηγήσουμε, να αλλάξουν τις συνήθειές τους, να εκπαιδευτούν διατροφικά και να κάνουν μια επένδυση για τον εαυτό τους που θα αποδώσει σε αυτό το χρόνο. Γιατί σκοπός μας στην Nutripass είναι αυτή η επένδυση που θα κάνεις, να αλλάξεις ο ίδιος από μέσα προς τα έξω, να μάθεις πράγματα, να αλλάξεις συνήθειες, να εκπαιδευτείς διατροφικά για να ξέρεις πώς να κρατάς το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Γιατί μόνο τότε θα είμαστε κι εμείς ικανοποιημένοι και σίγουροι ότι έχουμε πετύχει κάτι το οποίο θα κρατήσεις και θα είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχεις πετύχει σαν αποτέλεσμα. Αυτά για σήμερα. Κλείνω εδώ με τον πίνακα αυτόν που σίγουρα έχετε δει σε βίντεο που έχω βγάλει στο YouTube. Τώρα, επόμενο γραφείο είναι Αμπελόκηποι, είναι μικρότερο, πολύ μικρότερο γιατί είναι συνεργασία με άλλον χώρο, οπότε σε επόμενα βιντεάκια ίσως δείξω και τους Αμπελόκηπους. Καλή συνέχεια, σε περιμένω στο επόμενο.
Μην ξεχνάς να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα για να βλέπεις κάθε επόμενο βίντεο που βγαίνει κάθε εβδομάδα, να μου αφήσεις και ένα σχόλιο από κάτω για το οτιδήποτε θελήσεις και οποιαδήποτε απορία έχεις διατροφική να στην απαντήσουμε και ένα thumbs up αν σου άρεσε το βίντεο και το γραφείο στο κρυονέρι και να χτυπήσεις και το καμπανάκι για να είσαι ο πρώτος που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγαίνει στο κανάλι μας στο YouTube. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο.